Μας έδειξε ένα βίντεο από το εξωτερικό με το κινητό του. Όπου είναι ένας ο οποίος στα γενέθλιά του είναι ένας μπούλης εντελώς. Πρέπει να είναι γύρω στα 19, 18, 20. Μπούλης όπως είναι μπούλη. Και έχει πάει μία χορεύτρια. Και το τι του τρίβει τα οπισθιά της στη μύτη του. Και τον κοπανάει. Εξευτελισμένε. Ένα τέτοιο δώρο δεν έχεις κάνει στο αφεντικό σου. Να έρθουν εδώ πέρα. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Κάποιος σου είπε. Είσαι καλά. Είναι δυνατό. Φοβάσαι μη δεν αντέξω. Κανείς άντρας δεν θα αντέξει με αυτό το πράγμα. Γιέστα τι είμαστε. Σε παρακαλώ τώρα που είσαι εκεί με τις ζαρδινιέρες που φόραγε με τα αυτά. Του έτριβε παιδιά τα οπίστια μέσα στη μύτη και του χτύπαγε. Τι τρέτρεπε, καλύτερα να τον αφήσει έκο τον άνθρωπο. Ναι, αλλά αυτό θα το θυμάται για πάντα. Τι κάνεις Μαρία, πού είσαι τέτοια ώρα? Στη δουλειά της μαμάς μου. Στη δουλειά της μαμάς σου. Ναι. Άρα χαλάρωση, τι μας νοιάζει. Σιγά μας πει και τίποτα. Τι δουλειά είναι αυτό που κάνει η μαμά? Ταχυδρομείο. Τι εννοείς ταχυδρομείο? Το ταχυδρομείο. Α, είσαι στο ταχυδρομείο. Ωραία, πολύ ωραία. Το αγόρασε το ταχυδρομείο η μαμά σου? Όχι, δουλεύει. Αυτό το καταλαβαίνω. Παιδιά δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω, μήπως πρόλαβε ο Σαμάρας και το έδωσε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να το γλιτώσει. Το walk. Η μητέρα σου τα λέει? Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, κούκλα μου? 15. Α, ίσως εσύ που έχεις ανάψει, που έχεις πιάσει και καπνίζεις από μικρή. Σας είμαι το 1996 προφυλεκτικά με μουσική κυκλοφόρησε στην αγορά της Ουγγαρίας. Τι παίζανε, διάφορα. Πηδιώσαντε και βαράγαν τα ταούλια. Όπως βαράνε τώρα τελευταία, αυτό είναι. Αλλά τώρα τελευταία μου δεν πήδημα, μόνο βαράνε τα ταούλια. Σκέτοτε. Το πήδημα από δευτέρα. Σας είμαι το 1963 το Buckingham Palace δήλωσε ότι ο τότε 14χρονο πρίγκιπα τότε, ο Κάρολο, αγόρασε μπράντι από τον μπαρ ενός ξενοδοχείου. Όλο μα το Λονδίνο απάντησε στα. Απάντησε, δεν μας νοιάζει. Πάμε σε χωρίς σου, μιλάω και μου λύνεις τα κορδόνια σου. Ναι, κάτι έχει πάθει το παπούτσι. Έχει κόψει τα νύχια. Βγάζει το παπούτσι. Τεινάζει το παπούτσι του. Παπά, αχού. Α, μήπως έχει. Μήπως έχει πετρούλες μέσα. Πού ήμουν, ήμουνα βόλτα. Α, και τα λέμε νεύρα. Και έχει γαρμπίλι, έχει κάτι. Τι έχει. Κάτι με συγχωρείς, από χθες έχει πέτρα μέσα με τα παπούτσια, κοιμήθηκες. Ιωάννα, έλα Ιωάννα μου, πού είσαι Ιωάννα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ και σε ψάχνω. Καλημέρα, 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο, χρόνια πολλά. Καλημέρα, α, ζωντάνεψε. Ιωάννας, μισό λεπτάκι. Ελάτε κυρία μου. Μη φωνάζεις την κυρία. Μητέρα ήταν, μητέρα ήταν. Σωστό. Αχου Ιωάννα, καλημέρα Ιωάννα, τι κάνεις? Καλά, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου σήμερα Ιωάννα. Ευχαριστώ. Σου τηλεφωνούμε από το 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος είμαι. Κάνω εκπομπές και τα λοιπά εδώ και αρκετό καιρό. Και έχεις τα γενέθλια, έχεις χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από την Νεκταρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ. 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τη σύζυγο και από εμάς βεβαίως. Αλλά αυτό που μετράει είναι η σύζυγος. Γιατί εμάς τι να μας κάνεις. Εσείς είσαστε σταθερός παραγόντας. Ενώ οι άλλοι, κάθε χρόνο. Ενώ οι άλλοι με την τρέλα. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος με την σύζυγο, τη γνωστή σύζυγο? Αρκετά θα έλεγα. Δεν θέλει να πει τον αριθμό να τριχιάζει στη σκέψη. Εντάξει Κωνσταντίνε. 4-5 χρόνια χωρίς το ΦΠΑ. Καλώς. Καλώς. Έχει πιάσει ο κόσμος και μετράει το ΦΠΑ, ρε γαμώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου, ποια είστε? Είμαι η Δήμητρα. Τι κάνετε, Δήμητρα? Μόλις τάισα την μπέμπα μου. Αγού, πόσο είναι? Μιλκουλά. 3 μηνών. Α, είναι καινούριο το εργαλείο. Τέλεια. Θα ήθελα να σας ζητήσω μία χάρη. Αν μπορώ. Και επειδή έχω τα γενέθλιά μου τέλος του μήνα. Μάλιστα. Να θέλω να σου κρατήσω το παιδί μια μέρα. Όχι, εντάξει, αυτό το κάνουν οι γιαγιάδες. Είσαι κακομαθημένη, για λέγε. Ναι. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για την αυλία του Ρόμπι Βίλιαμ. Έστω και μόνη μου να πάω, δεν με νοιάζει να έχω παρέα. Αχ, ωραία. Για μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να έρθει η μισό λεπτό. Το λιτό σου γλυκά. Μισό λεπτό, δεν ξέρω. Υπάρχει. Δώσε. Α, δώσε το δικό μου, δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Δώσε το δικό σου. Οκ, darling, θα πα. Με μία συμφωνία. Για πες μου. Το παιδί θα ακούει DJ από τώρα. Εννοείται, αφού την έχω βάλει. Okay. Και ακούει συνέχεια. Εντάξει, μόνο darling. Έτσι τρώει. Ένα είναι, μην μου δώσετε. Μην αρχίσουν και τηλεφωνούν τώρα οι έγκυες, οι ερωτευμένες. Οι χωρισμένες. Παρακαλώ. I love it. Καλέ! Ορίστε. Τι ζώο είναι τούτο! Παπα, τι ζώο είναι τούτο? Καμίλα. Δεν είναι καμίλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν ήταν καμίλα θα έκανε στο τέλος. Πού! Αυτές φτύνουν στο τέλος. Μάλιστα, ναι.
είναι πιστόφ, ναι. Αρκούδα. Βεβαίως είναι αρκούδα. Ολοκληρή αρκούδα είναι μπροστά σας, αγαπημένοι. Ένας άνδρας στη Μελβούρνα, αυτό μου αρέσει, της Αυστραλίας, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα για να καταγράψει το περιεχόμενο κάτω από τις φούστες 47 ανυποψίες των γυναικών. Σαν δεν τρέπεται. Ο άνδρας είχε βάλει την κάμερα στην τσάντα του και πλησίασε τις γυναίκες στο μετρό, στις σκάλες και σε άλλα δημόσια μέρη όπου και κατέγραφε με ένα κοντρόλ ό,τι έβλεπε κάτω από τη φούστα. Shame! Ηλίθιε, αυτό γίνεται με σελφομπάστουνο. Μιχάλη λέει, αφού είσαι τόσο καλός, λέει, και έδωσε το εισιτήριο στην ακροάτρια πριν, θες να δώσεις, λέει, την κορμάρα σου σε άλλη ακροάτρια. Παιδιά, εντάξει. Τέτοιες προτάσεις. Είναι, βλέπω το τηλέφωνο, είναι μια αγριεμένη, ναι. Γιατί θα δεχτεί. Γεια σου, αγριεμένη. Τι είπες εσύ? Λέω, όχι τέτοιες προτάσεις, γιατί θα δεχτείς. Εν τη μεγαλοθυμία. Ναι, γι' αυτό. Ας τα γυαλώνω με τη ρήμη. Εν τη μεγαλοθυμία. Αυτό, ναι. Ένας 20χρονος άντρας από την Ταϊλάνδη. Ναι. Έτσι, σκότωσε τη γυναίκα του. Όχι, γιατί του παραπονιόταν ότι έβλεπε συνέχεια μουντιάλ. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, είχε και αυτή τα νεύρα τη. Εντάξει, ξέρει, αυτά σημαίνουν σε ζευγάρια. Μπήκε αυτή κάποια στιγμή και του είπε. Τι κάνει, κύριε Καραγκιόζη? Βλέπω τηλεόραση και παράτα μου. Μετά αυτή επέμενε όμως. Θα το πάρω το τηλεκοντρόλ και θα το κρύψω. Και το πήρε και το κρύψε. Έγινε έξαλλος αυτός. Φέρε το τηλεκοντρόλ και θα μου τη δώσει. Διάλογος λέει και εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, βρε Μαρία, λέει, δεν θα πονέσει. Θα τον προσέχω. Μόνο την κορμάρα του θέλω. Δεν θα τον πάω και η εκκλησία. Εντάξει, άμα να σε προσέχει. Ναι. Εντάξει, να έτσι σε με δώσουμε δίνεις. Για λίγο. Δώσε! Για να καταλάβεις και να εκτιμήσεις αυτό που έχεις. Δώσε σε τιμή ευκαιρία! Θα σε μοσχοπουλήσουμε. Μιχάλη, είμαστε εδώ όπου αξίζει. Και Ρωμά, και δεν μπορείς να πεις το ρο. Εύκολα. Αυτό είναι διπλό χτύπημα. Αυτό είναι διπλό χτύπημα. Το κάθομαι και το σκέφτομαι αυτό. Τι σκέφτεσαι? Θα είμαι, δηλαδή, θα με κάνει υποχείριο δικό τη. Δεν σ' αρέσει αυτό, θες να μας πει? Βασικά αισθάνομαι ότι με προσβάλλει αυτό. Γιατί βρω? Να με κάνει σεξ τόι, Παναγία μου. Είσαι ίσα. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους εσύ που φοβάσαι με σε κάνει σεξ τόι. Και τώρα έχει δίκιο το παιδί εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα με προσβάλλει. Όχι, πρώτα. Ούτε θα σε πληγώσει. Πες μου κάτι. Θα μου ζητήσει να τη κάνω όλα τα κεφιά. Τρελαίνομαι. Απευθύνεται στα κορίτσια. Α, ωραία. Λοιπόν, τι δεν πρέπει να κάνετε με το του συντρόφου σα. Στο το εκεί πέρα το κενό. Με το μυαλό του συντρόφου σα. Με το κεφάλι του συντρόφου. Με το χέρι. Πες μου με το. Αυτό. Τι δεν πρέπει να κάνετε με το πέος. Βεβαίως. Τι δεν πρέπει να κάνετε. Παιδιά, θέλω προσοχή. Με συγχωρείς. Δύο-τρία πράγματα μπορεί να κάνει. Τα υπόλοιπα απαγορεύεται. Δηλαδή, τι τε σε δει. Κι όμως. Κι όμως. Άντε, έβλεξε και με μένα να βρούμε και κανένα δύο παραπάνω πράγματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν γίνει και ήταν πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό πια λέμε να μην τα κάνετε. Για να δω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μην το τραβολογάτε. Μπορεί να έχει ελαστικότητα, αλλά δεν είναι φτιαγμένο για να τεντώνετε. Πρώτο. Δεν μα έκανε. Γεια μου, με σκότει γιατί δεν σα πω. Δεν με σκότει γιατί δεν μα ξέρει τσουτσουνιά. Με πνίγει το δίκιο. Έχει δίκιο, Μιχάλη. Σε παρακαλώ, με πνίγει το δίκιο. Είναι και μεγάλο το δίκιο. Ποτέ μην το βάζετε σε τοστιέρες, πρίζες, εσοχές. Ποτέ. Απαγορεύεται. Βεβαίως και καλό, άλλο είναι τόσο ηλίσιο κάθε για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό σα το λέω, είστε λίγο χαζίσει. Τα δέχεστε. Δηλαδή να του πάει το στήρα, να το βάλουμε εκεί και μετά να κλείσει το στήρα, να την βάλει και στο 10. Κατάλαβε. Δεν είναι αγαπημένοι με αυτό. Το 10, Μιχάλη, δεν γίνεται. Θα γίνει μετά το 10. Θα γίνει σε τα λουκάνικα που καίγονται. Ναι. Μην το χαστουκίζετε δυνατά. Δεν είναι τόσο ανθεκτικό όσο νομίζετε. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου, εντάξει. Ας γίνει αυτό. Δεν τρέχει τίποτα τώρα. Θα σου κάνουμε και ένα χατήρι δύο. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για χαστούκια τρελά. Εντάξει. Ανοητήσε. Μην παίρνετε θάρρος, παιδιά. Μην δίνετε θάρρος, μάλλον. Μην το λυγίζετε. Θα αρχίσουμε και εμείς τα άλλα τα σκάμπυλα. Τα σκάμπυλα. Μ' αρέσει που του λέει και σοβαρά και αγρίευε και το μάτι. Μην το δαγκώσει. Έχει γίνει έρευνα και έχουν περάσει πάρα πολύ άσχημα. Και πάμε σε μια. Βάλεις στο στόμα σου και προσπαθείς να πεις τη λέξη Ταγκανίκα. Όχι. Το κόψε. Με τι κινδυνεύουν οι άνδρες που το διαθέτουν αυτό σε μεγάλο μέγεθος? Τι εννοείς? Να τα πάλι. Το. Όχι, να το πάλι. Μεγάλο. Βέβαια. Κινδυνεύουν από μια κόσμο ηρωή να δίνουν χαρτάκια προτεραιότητες. Σιγά και... Μιχάλη. Με και από μια υπερκόπωση, εν πάση περιπτώσει. Κι όμως μη χαίρεστε. Γιατί? Δεν είναι πια αυτοί με τα προσόντα καταμάχητοι εραστές. Γιατί τι παθαίνουνε? Τι παθαίνουν? Κατά τη διάρκεια του σεξ τους έρχεται μια δυσφορία. Έχεις δυσφορία? Τι πράγμα? Όχι. Με αποτέλεσμα τη στιγμή που δεν το απολαμβάνουν αυτοί το σεξ το απολαμβάνει και η σύντροφος. Τι δυσφορία? Σε γιατί? Ποια δυσφορία είσαι? Ουφ και ουφ συνέχεια. Δεν μπορείς να... Τι λες, κουκλίτσα μου? Τι λες, κουκλίτσα μου? Άλλος έχεις δυσφορία. Δυσφορία μπορεί να σου έρθει εσένα. Κι όμως δεν προλαβαίνει. Κατάλαβες, γιατί έρχεται σε σένα η δυσφορία. Δεν υπάρχει αυτά από τα λεφτά.
Αυτός που το έγραψε. Ο ερευνητής λέει δεν μπορεί να το κομματάρει. Ο ερευνητής είναι small size και γι' αυτό έχει κόμπλεξ. Χαρακτήρισε λάθος την αύξηση του ΦΠΑ στο ρεύμα και τα φάρμακα. Το κείμενο που παραδόθηκε περιείχε αυξήσεις σε φάρμακα και ρεύμα. Τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αγόρι, μην μπέδευεσαι. Πρόκειται να γίνει συμφωνία. Δεν ξέρω. Μην μπέδευεσαι. Τώρα να αρχίσουμε και μιλάμε μετά για το ΦΠΑ, για το λογαριασμό που σου ήρθε, για την κόμενα που κλαίει. Άλλο ένα χαμένο γύρο κοντά στο τη Δευτέρα να μου είσαι λίγο σφιχτό. Εντάξει. Λοιπόν. Το έχω πει δύο φορέ σήμερα. Μια άκρο δελεαστική θέση εργασία προσφέρει μια εταιρεία Μανώ με έδρα το Λονδίνο. Μανώ. Η αγγελία ζητάει έναν άνδρα. Άνδρα, ναι. Έτσι. Εγώ. Πες το ξανά τη λέξη άνδρα. Άνδρα. Τέλεια. Ο οποίο θα μπορεί να δοκιμάζει 50 μανώ και αξεσουάρ νυχιών το μήνα. Να τα ελέγχει στην καθημερινότητά του πόσο καλά ή όχι είναι. Να τραβάει φωτογραφίε και να γράφει κριτική για αυτά. Συγγνώμη. Πολύ ωραίο αυτό. Θα σε πάρει. Πάμε να φάμε κάπου στο Κολωνάκι. Και εσύ τα κάθεσαι με το χέρι. Με τον αγκώνα πάνω στο τραπέζι. Σπασμένο ο καρπό. Και θα κουνά το χέρι σαν αυτό που λέμε αντεφύγει από εδώ. Για να το στεγνώνει τον ήχη. Έτσι. Ζηλεύω. Και θα περνάει το αφεντικό εκεί. Και θα είναι ο φίλο μα από το Κότι Τσεμπλού με το πούρο. Και θα σου λέει. Θα του λε πώ σου φαίνεται αυτό. Έλα κουκλίτσα μου, πήγαινε προφέρα. Πριν προλάβετε να αρνηθείτε, θα πρέπει να σα ενημερώσουμε ότι ο μισθό για ένα χρόνο θα αγγίξει τι 48 έμπασπε 50.000 ευρώ. Είναι 4.400 το μήνα. Επίσης, ο άνδρας, ναι, ο άνδρας που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι ενημερωμένος γύρω από τις τάσεις μόδας. Είσαι. Έχω. Και να μην κάνει δουλειές οι οποίες θα μπορούσαν να σπάσουν τα νύχια του. Όχι, ή να χαλάσουν την όμορφη εικόνα των χεριών. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Όσοι τρελές προσέλθετε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Μιχαλή. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστίνα, τι κάνεις. Καλά. Υποφέρω με όλα αυτά που λέτε. Είστε φοβερά αστεί. Δηλαδή δεν φοβεράστη. Φοβεράστη. Okay, το κατάλαβα. Κινέζικα με αυτά όλα είσαστε. Τρομακτική. Φτάνουμε στο όριο του γελίου, ευχαριστώ. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Όχι, μπα, θα δουλέψουμε, τι έχει. Αχ, τι συμβαίνει. Με τρόμαξε. Γιατί, Μιχάλη μου. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Ό,τι και να είναι θα περάσει. Τι θα κάνω. Λύσαξε το κλάμα. Καλησπαράζει. Σαν μανιάτικο μυρολόγιο το κάνει. Βέβαια έχει φύγει καιρό, αλλά εγώ τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Σ' ακούω και βάζει το γνώ μέσα. Εντάξει, κλαις και σαν γαϊδούρι. Η Νάντια που λέει δεν είναι πλέον μαζί μας. Κάνει ποδήλατο στη Νέα Υόρκη. Με συγχωρείς φίλε, μπορώ να το εκφραστώ. Χαίστηκα. Εσύ Μιχάλη, μην μιλάς έτσι. Εσύ που έκλαιγες έτσι. Μην μιλάς, δεν είναι δυνατόν τώρα. Α, με νοιάζει εμένα τι κάνει από τη Νέα Υόρκη που κάνει ποδήλατο να πούμε. Ναι, κάνει ποδήλατο γυναίκα. Εκεί πέρα έχει αυτοκινητάρεζε για τα ποδήλατα, θα την πατήσει κανένα. Βάζει να μου βάλει άγχος πριν πριν γιατί πως είναι με την Μπουλελέ. Μπουλέ, καλό, όχι Μπουλελέ. Whatever, όπως είναι. Λοιπόν, η Νάντια που λέει έχει φύγει καιρό από την Ελλάδα είναι πλέον στην. Πώς το λέει ένα τραγούδι ελληνικό, παιδιά, ένα σουξέ. Εκεί να μείνεις. Ανοίγει τα φτερά του το κορίτσι. Τι κάνει? Ανοίγει τα φτερά του το κορίτσι. Μάνος Ιωάννου, Μιχάλη μου, υπήρχαν. Τι είναι τελεία Γερμανού που είχαν σχέση. 68ο επεισόδιο. Α, για εξήγησε. Ναι, θα σου εξηγήσω, Μιχάλη μου. Ο Μάνος Ιωάννου καιρό τώρα έχουν χωρίσει με την Αταλία Γερμανού, Μιχάλη μου, και λέει ότι υπήρχαν τότε στη σχέση του καλοθελητές που έβαζαν λόγια. Δεν ήμασταν εμείς. Δεν ήμασταν εμείς καθόλου. Δεν ήμασταν. Αλλά την εκτιμάμε και τα λοιπά. Αυτό. Και δημιούργησαν κάποιο αρνητικό κλίμα. Τη εκτιμήσει, τη ρίχνουμε αυτό. Και κάτι για αυτά ρίχνουμε, που. Αλλά δεν πειράζει. Για να αλλάζει, για να αλλάζει ο χυλός. Δεν ήταν η εποχή που η Ναταλία πήγαινε και. Με πολύ νέου. Δεν πολύ νέου. Είχε φτάσει μέχρι. Ποιο? Πού? Ρε παιδιά! Στου παιδότοπου! Ρε παιδιά! Σταματήστε πια! Και του τραγούδαγε. Τι? Ζορτί. Μπέμπε. Αγγού, αγγού. Πο. Το μωρό. Και αν το όνομά σας, το τελευταίο γράμμα που θα σου πω είναι, ξεκινάει από θήτα ή έχει πάνω από τρία θήτα. Α, το είσαι ψευδός. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.